Έχουμε μαζί μας απόψε τον Νικήτα Σινιώσογλου, ιστορικό της φιλοσοφίας με διδακτορικές και μεταδιδακτορικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ και ερευνητή στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, έναν συγγραφέα με σπουδαία διατριβή στο φιλοσοφικό δοκίμιο. Το πιο πρόσφατο βιβλίο του από τις εκδόσεις, πάρα πολύ πρόσφατο, λίγο πριν τα Χριστούγεννα κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Κύχλη, είναι Ο Καρπός της Ασθενείας μου. Καλησπέρα, κύριε Σινιώσογλου. Καλησπέρα σας, κύριε Χαραλαμπίδη. Εγώ ανέφερα μόνο το πιο πρόσφατο βιβλίο, αλλά και τα προηγούμενα βιβλία σας, όπως είναι η Λεωφόρος ΝΑΤΟ, ο Αλόκοτος Ελληνισμός, είναι πραγματικά βιβλία μέσα στα οποία καθρεφτίζεται το είδωλό μας, ίσως θα έλεγε κανείς τα πολλαπλά μας είδωλα. Οι κυρίοι ωστόσο μας επιφυλάσσουν πολύ λιγότερες βεβαιότητες σήμερα σε σχέση με το παρελθόν. Και αναρωτιέμαι πώς στέκεται ο άνθρωπος, πώς στεκόμαστε σε έναν κόσμο που φαίνεται γύρω μας να βρίσκεται σε διαρκή ανασύνθεση. Μια ανασύνθεση που ίσως συχνά αντιλαμβανόμαστε ως αποσύνθεση. Ναι. Τα βιβλία αυτά ανήκουν στο είδος του δοκιμίου. Το δοκίμιο συνιστά μια δοκιμία, από εκεί βγαίνει και η λέξη, από το γαλλικό εσέ. Μια απόπειρα. Είναι μια απόπειρα ακριβώς. Είναι λοιπόν μια ρευστή απόπειρα, το ίδιο το δοκίμιο, να συλλάβει κάτι από έναν κόσμο που βρίσκεται σε αέναη μεταβολή. Αυτό είναι το εγχείρημα, δηλαδή να προσπαθήσουμε να πιάσουμε μερικές από τις διαθλάσεις του εαυτού μας σε κείμενα άλλων, σε εμπειρίες δικές μας, σε βιώματα τα οποία υποχωρούν, ακόμα και σε πράγματα, σε αντικείμενα της καθημερινότητας. Αυτό είναι το εγχείρημα. Και από την άποψη αυτή το δοκίμιο έχει κάτι το αντιπλατωνικό. Αν σκεφτείτε ότι στην ιστορία της φιλοσοφίας ο Πλάτωνας αναφέρεται πολύ συχνά ως ο κατεξοχήν φιλόσοφος που ζήτησε να πάει πέρα από τα φαινόμενα, πέρα από τον ρευστό κόσμο. Ζήτησε να πάει στις ιδέες, έτσι να πάει σε κάτι το οποίο είναι υφίσταται με έναν τρόπο απόλυτο και αδιάφορο και αιώνιο. Η προσέγγιση λοιπόν η δοκιμιακή είναι αντιπλατωνική, μας λέει ότι οφείλουμε λίγο πολύ να συμφιλειωθούμε με έναν κόσμο μεταβολής, συνεχούς μεταβολής και συνεχών μεταπτώσεων, και όπως το εντοπίσατε κι εσείς, η εποχή που ζούμε τώρα χαρακτηρίζεται από κάτι το οποίο είναι καινούριο, δηλαδή είναι μια πολύ έντονα κατακερματισμένη και μεταβαλλόμενη εποχή, κυρίως λόγω της έλευσης ενός ψηφιακού κόσμου πια στον οποίο ζούμε, ενός θρασματικού κόσμου, ακόμα και στον χώρο τον ψηφιακό, το οποίο είναι καινοφανές από την άποψη της ιστορίας της φιλοσοφίας. Υπάρχει ούτως ή άλλως στις τελευταίες δεκαετίες που περάσαμε από το πολιτικά αποκρισταλωμένο σκηνικό του, λίγο πολύ δηλαδή, του ψυχρού πολέμου, σε μία έτσι μονοπολική παγκόσμια φάση. Στη συνέχεια είδαμε να ρηγματώνεται η κυριαρχία της μεγάλης δύναμης και να αναδύεται ένας πολυπολικός κόσμος, ο οποίος αρχίζει και επηρεάζει όλο και περισσότερο ακόμα και τις περιφερειακές χώρες όπως είναι η δική μας, και σιγά σιγά έχουμε τα οστικά κύματα του ψηφιακού μετασχηματισμού που περιγράψατε μόλις πριν, και τώρα ήρθε να προστεθεί και η πανδημία, δηλαδή μια δοκιμασία υγειονομική, μια δοκιμασία που όμως είναι και ηθική, είναι και πολιτική, είναι πολλαπλή η δοκιμασία. Με ποιο τρόπο έχει πλήξει η πανδημία τις σταθερές μας? Η πανδημία μας αποκάλυψε κάτι που ίσως το υποψιαζόμασταν αλλά δεν θέλαμε να το συνειδητοποιήσουμε. Και αυτό είναι το πόσο εύθραστοι είμαστε, δηλαδή το πόσο ευάλωτοι είμαστε. Διότι ζώντας σε μια εποχή προστατευμένη από αρκετές απόψεις, το να βιώνουμε ξαφνικά τον κίνδυνο με το που βγαίνουμε από την είσοδο του σπιτιού μας, είναι κάτι το οποίο δεν το φανταζόμασταν ποτέ. Αυτή λοιπόν η συνειδητοποίηση ότι τελικά είμαστε ευάλωτα όντα, ότι είμαστε ζώα τα οποία μπορεί ανά πάσα στιγμή να αρρωστήσουν, να νοσήσουν και να πεθάνουν, είναι ένα φαινόμενο σοκαριστικό, αλλά ταυτόχρονα και ένα παράθυρο σε μια πολύ αρχαίγονη φύση ανθρώπινη. Έτσι, και ίσως και σε μια πολύ αρχαίγονη κατάσταση των πραγμάτων γενικότερα, γιατί και ο ιός τι θέλει να κάνει, θέλει να επιβιώσει.
Και αυτός ζητάει, γι' αυτό μεταλλάσσεται, ζητάει να επιβιώσει, ζητάει να αντέξει. Οπότε συνειδητοποιούμε ότι ίσως η ύπαρξη, όχι μόνο η δική μας, η ύπαρξη γενικώς, υπόκειται σε μια διαλεκτική ασθένωσης και αντοχής. Δηλαδή υπάρχουν αυτά τα δύο, υπάρχει αυτό το δίπολο. Από τη μια μεριά εξασθενούμε και από την άλλη αντέχουμε. Και όλο το φιλοσοφικό, έτσι, στοχαστικό, δοκιμιακό ερώτημα το οποίο προκύπτει είναι πώς μπορούμε να διαχειριστούμε αυτήν την συνεχή μετάπτωση από την απώλεια ασθένους, αυτή είναι και η ασθένεια, όταν πια χάνεις τη δύναμή σου, χάνεις τη ρόμη σου, από την απώλεια ασθένους με την φυσική κιόλας επιταγή για ορμή, για επιβίωση, έτσι, για παραμονή στη ζωή, την οποία φέρουν όλα τα όντα. Και νομίζω ότι είχε ξεχωριστό ενδιαφέρον ότι μέσα σε αυτή τη φάση των τελευταίων 2 ετών μάθαμε, εκπαιδευτήκαμε να αναγνωρίζουμε την απειλή στο πρόσωπο των άλλων ανθρώπων, των γύρων μας. Δηλαδή ο κάθε ένας πιθανός συνομιλητής, συνάνθρωπος γύρω ήταν μια πιθανή απειλή. Αυτό είχε μια ξεχωριστή και αρκετά συνήθιστη αλλά και πολύ ενδιαφέρουσα περιπλοκή της καθημερινότητας, έτσι δεν είναι? Αυτό ήταν επίσης καινοφανές, το ότι βρεθήκαμε αντιμέτωποι με τον εαυτό μας. Γιατί λίγο πολύ οι άλλοι άνθρωποι είναι διαθλάσεις και του δικού μας εαυτού. Οπότε συνειδητοποιούμε ότι ο ίδιος μας ο εαυτός μπορεί να είναι και φορέας της καταστροφής, της ζημιάς, της αρρώστιας του άλλου και το αντίθετο, και τα ανάπαλλη. Η προσέγγιση που προσπάθησα να επεξεργαστώ στον καρπό της ασθενείας μου, και ο τίτλος είχε να κάνει λίγο και με την πανδημία. Δηλαδή υπήρχε η υπόνοια ότι αυτή η ασθένεια η οποία κυκλοφορεί, αυτή η αρρώστια, είναι μία εκδοχή μιας βαθύτερης κατάστασης που είναι η ανθρώπινη ύπαρξη, η οποία συνιστά μία ασθένεια, συνιστά μία απώλεια δυνάμεων. Και εκεί προσπάθησα, συζητώντας με φιλοσόφους που αγαπώ, όπως είναι ο Μάρκος Αυρίλιος ή ο Μοντέν, να βρω τρόπους να συμφιλειωθεί κανείς με αυτή την ιδέα της ύπαρξης καθώς υποχωρεί, καθώς αμυδρώνει, της απώλειας ισχύος, και να δω στην ίδια την ασθένεια μια δυνατότητα ίασης. Δηλαδή να γίνει αφορμή η εμπειρία, το βίωμα που εξασθενεί, για να ανακαλύψουμε έναν καινούριο χώρο, ο οποίος μας αποκαλύπτεται ακριβώς όσο χάνουμε δυνάμεις, ο οποίος χώρος είναι καινούριος, είναι αυτές οι παρατηρήσεις που αναφέρατε, αυτά που συζητάμε τώρα, πράγματα που δεν είχαμε νιώσει ποτέ, είναι ένας αχαρτογράφητος χώρος νέων εντυπώσεων και νέων ιδεών. Οπότε εκεί δημιουργείται ένα παράθυρο για μία ίαση μέσα από την ίδια τη γραφή, μέσα από την ίδια την ανάγνωση, μέσα από την ίδια την αφήγηση του εαυτού μας αλλά και της αφήγησης των άλλων ανθρώπων γύρω μας, και άρα να περάσουμε από το σκέλος της ασθένειας, της έλλειψης σθένους, σε εκείνο της αντοχής με ό,τι πιο ανθρώπινο διαθέτουμε, που είναι ακριβώς αυτός ο κρυφός πυρήνας μέσα μας, αυτή η εσωτερική ακρόπολη, όπως τη λέει ο Μάρκος Αυρίλιος, ένα κάστρο μέσα μας, το οποίο παραμένει ένα είδος οχυρού, ένας μικρός εαυτός, ελάχιστος εαυτός, οχυρωμένος. Αυτόν, αν τον προστατεύσουμε και αν αντλήσουμε από εκεί πλέον δυνάμεις, μπορούμε να δούμε την συνθήκη της ασθένειας, την αποδρομή πλέον των δυνάμεων και των πραγμάτων γύρω μας, και ως μια νέα επικράτεια, ως ένα νέο χώρο ο οποίος μας αποκαλύπτεται. Αναφέρατε τον Μάρκο Αυρίλιο και δεν μπορώ να μην πω ότι πραγματικά στη διάρκεια αυτής της περίοδου ήρθε και στο δικό μου μυαλό και τον ξανάπιασα, τον Μάρκο Αυρίλιο, όπως και τον Επίκτητο, και πραγματικά είναι κάτι το οποίο έχουν σημειώσει και άλλοι στοχαστές, ότι απέκτησε ξανά μια επικαιρότητα η σκέψη των στοϊκών. Ισχύει αυτό κατά την άποψή σας? Ναι, αυτό ισχύει. Οι στοϊκοί επιστρέφουν πολύ δυναμικά εδώ και αρκετό καιρό. Έχω την εντύπωση ότι τώρα, λόγω της έκτακτης κατάστασης στην οποία βιώνουμε, λόγω αυτής της κατάστασης εξαίρεσης την οποία βιώνουμε, αποκτούν ακόμα μεγαλύτερη σημασία.
η ιδέα του Μάρκου Αυρίλιου, ο οποίος σημειωτέων παραμένει ένα από τα best seller διεθνώς ανά τους αιώνες. Δηλαδή, αν δείτε τις λίστες με τα ευπόλυτα βιβλία, θα δείτε τη Βίβλο, θα δείτε την Πολιτεία του Πλάτωνα, αλλά θα δείτε και τα εις εαυτόν του Μάρκου Αυρίλιου. Τα εις εαυτόν είναι λοιπόν προτάσεις, υπομνήματα, ενθυμίσεις, όπως θα τα έλεγε ο ίδιος, που απευθύνονται στον εαυτό του. Είναι μια συνομιλία με τον εαυτό του. Και ο Μάρκος Αυρίλιος ήταν ένας αυτοκράτορας, ο οποίος υπέφερε από τη μελαγχολία της ύπαρξής του, έγραφε για αυτήν, πολεμώντας όμως. Και τα εις εαυτόν είναι γραμμένα σε αντίσκηνο κατά τη διάρκεια πολεμικής εκστρατείας, που το δεύτερο αιώνα μπορείτε να φανταστείτε γιατί πρόκειται. Mm-hmm. Είναι λοιπόν ένας άνθρωπος που πολεμούσε με το σπαθί στο χέρι, την ίδια στιγμή όμως ασχολούνταν και με έναν εσωτερικό πόλεμο και ζητούσε να βρει τρόπους μέσα από την οικειοποίηση της ελληνικής φιλοσοφίας, μολονότι Ρωμαίος γράφει στα ελληνικά, να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή μπορεί να έρθει να μας βρει σε αυτήν την πολύ απρόβλεπτη και πολύ μεταβαλλόμενη ζωή. Και προτείνει κάποιο είδους γιατρικά, τα οποία μέσα στους αιώνες φαίνεται ότι έχουν κάποιο είδους ισχύ. Μία, για παράδειγμα, θέση του Μάρκου Αυρίλιου είναι πως τελικά δεν μας κάνουν να υποφέρουμε τα ίδια τα πράγματα, αλλά πολύ συχνά οι ιδέες που εμείς έχουμε για αυτά. Mm-hmm. Δηλαδή ο τρόπος που σκεφτόμαστε μεγιστοποιεί, εμπλουτίζει αρνητικά το χτύπημα το οποίο δεχόμαστε. Σκεφτείτε δηλαδή έναν άνθρωπο, για παράδειγμα, ο οποίος έχει ένα πολύ ωραίο σπίτι και το χάνει αυτό το σπίτι. Μπορεί να συντριβεί από τη λύπη του για αυτό που έχει χάσει ή μπορεί να το σκεφτεί στοϊκά το πράγμα και να πει ότι παίρνω αυτό που μπορώ να έχω από τη ζωή, ας πούμε αυτό το σπίτι, χωρίς αλαζονία, το δέχομαι και χωρίς περιφρόνηση, το χαίρομαι, αλλά το αφήνω και να φύγει όταν είναι να φύγει, χωρίς να διακυβεύεται ο πυρήνας της ύπαρξής μου. Mm-hmm. Η διαφορά ανάμεσα σε αυτές τις δύο, αυτούς τους δύο τρόπους να αντιμετωπίζει κανείς το απρόβλεπτο έχει να κάνει με τις ιδέες που συντηρούμε για τον κόσμο γύρω μας, για αυτά τα οποία μπορούν να μας βρουν. Και θεωρούν οι στοικοί, ο Μάρκος Αυρίλιος, εγώ αγαπώ πάρα πολύ και τον Πλούταρχο, έναν φιλόσοφο που είναι πιο εκλεκτικός, με τον οποίο επίσης ασχολούμαι στο βιβλίο, άνθρωποι οι οποίοι έχουν την αίσθηση πως μπορούμε να εκπαιδεύσουμε το μυαλό μας ώστε οι ιδέες που προβάλλουμε στον κόσμο να μειώνουν την ζημιά η οποία είναι αναπόφευκτη, την ασθένεια η οποία είναι αναπόφευκτη, την απουσία ασθένους η οποία είναι βέβαιο ότι θα έρθει. Και εκεί είναι τώρα, μου έρχονται δύο λέξεις του Μάρκου Αυρίλιου στο νου, έχει την άποψη ότι τα πάντα είναι τροπές. Αυτή είναι η λέξη που χρησιμοποιεί. Πάντα τροπέ. Όλα είναι τροπές του βίου, δηλαδή όλα αλλάζουν. Το ότι όλα αλλάζουν δεν σημαίνει απαραίτητα ότι όλα είναι σχετικά. Έτσι. Το ότι όλα αλλάζουν σημαίνει ενδεχομένως ότι αυτό το οποίο μας εγκαταλείπει αναγγέλει κιόλας αυτό που επέρχεται. Δημιουργεί δηλαδή μια μετάβαση για κάτι άλλο. Και συχνά δεν βλέπουμε αυτόν τον ενδιάμεσο χώρο. Κοιτάμε την απώλεια και δεν κοιτάμε την αναγγελία αυτού που έρχεται. Βλέπουμε το τρένο που φεύγει και δεν βλέπουμε το τρένο που έρχεται. Α, το λέτε πολύ ωραία, ναι. 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 Καταρχάς, έχει πολύ ενδιαφέρον που αναφέρεται τον Πλούταρχο ως διανοούμενο και στοχαστή, ως φιλόσοφο κατ' επέκταση, ενώ οι περισσότεροι τον έχουμε στο μυαλό μας για το βιογραφικό του, το ιστοριογραφικό του έργο. Και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό, ως υποσημείωση για τους φίλους να το κρατήσουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους. Αφενός και αφετέρου, από τη συζήτηση που κάνουμε, νομίζω ότι προκύπτει αβίαστα ένα υποδόριο συμπέρασμα για την αξία που έχει στην καθημερινή μας ζωή, όλων μας, η φιλοσοφική σκέψη, που δεν είναι κάτι, που δεν πρέπει να είναι κάτι που μένει κλειστό μέσα στους τοίχους μιας βιβλιοθήκης ή ακόμα και στους τοίχους ενός πανεπιστημιακού αμφιθεάτρου. Θα σας έλεγα ότι η φιλοσοφία, η οποία έχει υποστεί συντριπτικές απώλειες τις τελευταίες δεκαετίες, σκεφτείτε ότι μέχρι και τη δεκαετία του 70 περίπου, η φιλοσοφία διαμόρφωνε πολιτικές και διαμόρφωνε ιδέες σε ευρεία βάση. Ως
όσο πάει, διακρίνεται από μια εσωστρέφεια και από ένα περιορισμό στα ακαδημαϊκά της συμφραζόμενα. Διατηρεί όμως τουλάχιστον δύο ποιότητες, τις οποίες τις είχε ανέκαθεν και οι οποίες είναι εξαιρετικά κέρυες για τον κάθε έναν. Η πρώτη είναι η ιδιότητα της φιλοσοφίας να λειτουργεί ως ένας έλεγχος της βλακείας. Έτσι θα το διατύπωνα, δηλαδή η φιλοσοφία ως ένας τρόπος να ελέγχει κανείς εκδοχές του λόγου οι οποίες δεν έχουν νόημα, οι οποίες είναι ανόητες και επικίνδυνες. Αυτή είναι μια τεχνική λειτουργία της φιλοσοφίας. Δηλαδή ο άνθρωπος που θα εκπαιδευτεί, που θα εκπαιδεύσει τον εαυτό του, που θα διαβάσει φιλοσόφους, θα εξασκηθεί σε έναν τρόπο ώστε να μπορεί να ελέγχει μια ελάβνουσα ηλικιότητα η οποία υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο. Αυτό είναι το τεχνικό όφελος που έχει και δεν το έχει χάσει. Το δεύτερο όφελος που έχει η φιλοσοφία, που πάντοτε το είναι κάτι που μας έδινε και μας το δίνει και τώρα και κάθε στιγμή, είναι ότι έχει αξία για τα ερωτήματα που θέτει και όχι τόσο για τις απαντήσεις που ενδεχομένως μας δίνει. Δηλαδή με τους στοικούς μπορεί να διαφωνήσει κανείς. Στο βιβλίο έχω μια κριτική στάση απέναντί τους. Mm-hmm. Τους αγαπώ. Θέλω να ακολουθήσω τις συμβουλές του Μάρκου Αυρηλίου, αλλά δεν τα καταφέρνω. Mm-hmm. Είναι το λεγόμενο φαινόμενο της ακρασίας. Όταν ξέρεις το σωστό, αλλά στην πράξη, ενώ το γνωρίζεις, δυσκολεύεσαι να το κάνεις, να το ακολουθήσεις. Mm-hmm. Και υπάρχουν πολλές ενστάσεις που μπορεί κανείς να διατυπώσει για τους στοικούς, για τον Πλούταρχο, για απόψεις του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη, οι οποίες λειτουργούν όσο τους διαβάζεις και τους μελετάς. Ωστόσο είναι εξαιρετικά δύσκολο να εφαρμοστούν στην καθημερινότητα. Τι συμβαίνει όμως? Η φιλοσοφία έχει αξία για το ερώτημα που θα θέσει και όχι οπωσδήποτε για την απάντηση που θα σου δώσει ο Πλάτωνας ή ο Μάρκος Αυρήλιος. Την απάντηση μπορείς να την κρατήσεις, να τη σκεφτείς, να τη δουλέψεις, αλλά το ερώτημα είναι αυτό που σε κρατάει και σε κινεί. Αυτό είναι το οποίο θα σε έχει σε εγρήγορση. Και αυτές οι δύο λειτουργίες της φιλοσοφίας, δηλαδή ως ένας έλεγχος, λογικός έλεγχος των πραγμάτων που ακούμε και διαβάζουμε κάθε μέρα, ιδίως σε αυτή τη χώρα, και έπειτα η φιλοσοφία ως ένας τρόπος να ζούμε τη διερώτηση, να ζούμε τα ερωτήματα, να ζούμε με έναν ερωτηματικό τρόπο. Αυτά τα δύο είναι πολύ μεγάλα ωφέλη. Τι είναι αυτό που μας παρέχει στη ζωή τις μεγαλύτερες επιβεβαιώσεις? Είναι οι άνθρωποι, είναι τα αντικείμενα, είναι οι επιτυχίες ή είναι κάτι διαφορετικό για τον καθένα? Όταν λέτε επιβεβαιώσεις, να υποθέσω εννοείται την επιβράβευση? Εννοώ την πώς να το πω, αυτά που χτίζουν την αυτοεκτίμησή μας. Ναι. Εκεί ίσως θα έλεγε κανείς ότι πάρα πολλά εξαρτώνται από τον τρόπο που παρατηρούμε και μελετάμε τις διαθλάσεις του εαυτού μας στους άλλους. Δηλαδή λίγο πολύ προβάλλουμε εκδοχές του εαυτού μας στους γονείς μας, στους συνανθρώπους μας, στους φίλους μας και εκείνοι κάνουν το ίδιο με εμάς. Η ικανότητα που έχουμε να παίζουμε με αυτά τα είδωλα, να ανοιχνεύουμε τον εαυτό μας πίσω από τις διαθλάσεις και τον εαυτό των άλλων πίσω από τις δικές τους διαθλάσεις, είναι κάτι το οποίο κατοχυρώνει μια σχετική μικρή σιγουριά, μια σχετική βεβαιότητα. Και ξέρετε, λέω σχετική βεβαιότητα, διότι δεν υπάρχουν απόλυτες τοποθετήσεις. Υπήρξαν πολλοί φιλόσοφοι οι οποίοι θέλησαν να τελειώσουν τις κουβέντες, τις πολλές. Δηλαδή θέλησαν να δώσουν απόλυτες απαντήσεις σε τεράστια ερωτήματα πολιτικής φιλοσοφίας, mm-hmm, ή ηθικής φιλοσοφίας. Τους μελετάμε, τους αγαπάμε, καταγράφουμε την άποψή τους. Όμως η ίδια η ροή της ιστορίας της φιλοσοφίας, το γεγονός ότι σήμερα συζητάμε για τα ίδια πάνω κάτω προβλήματα με τα οποία ασχολήθηκε ο Μάρκος Αυρήλιος, που είναι συγκλονιστικό να το σκεφτεί κανείς, ότι μας απασχολούν τα ίδια ερωτήματα, σημαίνει ότι η ίδια η φιλοσοφία δεν είναι αρκετή για να απαντήσει με έναν τρόπο απόλυτο. Επομένως, μία βεβαιότητα που μπορούμε να έχουμε είναι ότι τα πράγματα είναι αβέβαια. Σε πολύ μεγάλο βαθμό. Είναι αυτό που λέει και ο Μοντέν, ότι και εμείς που κρίνουμε τα πράγματα αλλάζουμε, και τα πράγματα καθώς τα κρίνουμε αλλάζουν και εκείνα. Δηλαδή μεταβάλλεται και αυτό που παρατηρούμε και ο παρατηρητής. Αυτό συμβαίνει στην καθημερινότητά μας συνεχώς. Δηλαδή, αν το παρατηρήσουμε, υπάρχει μια αέναη μεταβολή και μετάπτωση, ακόμα και όταν εμείς νομίζουμε δεν αλλάζει τίποτα. Τούτη γερνάμε, για παράδειγμα. Γερνάμε μέρα με τη μέρα.
Δεν το καταλαβαίνουμε από την Τρίτη στην Τετάρτη ότι έχουμε αλλάξει. Κι όμως έχουμε αλλάξει. Είναι σαν μια αιώρα, λέει ο Μοντέν, η οποία ταλαντεύεται ελάχιστα, ακόμα και όταν από μακριά κάποιος την παρατηρεί, νομίζει ότι επειδή δεν φυσάει, η αιώρα είναι ακίνητη. Επομένως, μεγάλες βεβαιότητες, δυστυχώς ή και ευτυχώς, αν θέλετε, δεν φαίνεται ότι μπορούμε να έχουμε σε αυτή τη ζωή. Αυτό που μπορούμε ίσως να πετύχουμε είναι να διαχειριζόμαστε την αβεβαιότητά μας. Να βρούμε τρόπους ώστε να πλησιάζουμε λίγο περισσότερο προς μια ευδαιμονία. Να είμαστε λίγο πιο χαρούμενοι, λίγο πιο ευτυχισμένοι. Να γίνουμε απολύτως, μοιάζει δύσκολο. Αλλά ξέρετε, είναι όπως η ουτοπία. Η ουτοπία δεν έχει αξία επειδή θα πραγματοθεί καθεαυτή και απολύτως. Η ουτοπία έχει αξία ως κάτι που το θέτουμε πολύ μακριά, ώστε να έχουμε έναν λόγο να κινούμαστε προς αυτήν, να κάνουμε μικρά-μικρά βηματάκια. Αυτά τα μικρά βηματάκια λοιπόν έχουν αξία, έχουν σημασία και δεν πρέπει να τα περιφρονούμε. Κύριε Σινιόζογλου, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Θα ευχόμουν να είχαμε περισσότερο χρόνο για να συζητήσουμε και για τον ελληνισμό, αφήνοντας πίσω μας το μεγάλο επαιτειακό έτος για τον ελληνισμό στον 21ο αιώνα, αλλά το αφήνω ως υποθήκη για μια μελλοντική συζήτηση αυτό. Να είστε καλά, κύριε Χαραλαμπίδη, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλό βράδυ, εύχομαι. Να είστε καλά. Γεια σας.